Οι πρόθεσμα χρέη να βρίσκονται στα 104 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση των 120 δόσεων, εφόσον πάρει και το πράσινο φω από του θεσμού, αναμένεται να ανακουφίσει χιλιάδε νοικοκυριά. Βασικά κριτήρια για την υπαγωγή είναι οι οφειλέ να έχουν σχηματιστεί έω και την 31 Δοδεκάτου του 2018, να είναι φορολογικά ενήμεροι για το 2019 και να μην έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η ρύθμιση των 100 δόσεων ότι υπήρχε προπόθεση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν δίνω τα δυνατότητα δηλαδή. Να υπάρχουν νέε ληξικότερε οφειλέ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πω οι οφειλέτε με εισόδημα έω τι 10.000 ευρώ θα μπορούν να αποπληρώνουν την οφειλή του σε 120 δόσει. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιείται ο εισοδηματικό κόφτη, με βάση συντελεστή ο οποίο θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και το εισόδημα, με ελάχιστο το 4% και μέγιστο το 40%, θα προκύπτει το ετήσιο ποσό αποπληρωμή. Το ποσό που θα προκύπτει θα διαιρείται με του μήνε του χρόνου και έτσι θα προκύπτει η μηνιαία δόση. Για παράδειγμα, φορολογούμενο που έχει δηλώσει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, η ετήσια δυνατότητα αποπληρωμή είναι 1.200 ευρώ ή 100 ευρώ το μήνα. Μια οφειλή δηλαδή των 3.000 ευρώ, θα μπορεί να εξοφλείται σε 30 δόσεις, ενώ μια όφυλη των 2.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλείται σε 20 δόσεις. Αντίστοιχα, για ένα φορολογούμενο με έτησιο εισόδημα 40.000 ευρώ, η δυνατότητα αποπληρωμή είναι 3.400 ευρώ το χρόνο ή 283 ευρώ το μήνα. Οπότε, μια οφειλή των 3.000 ευρώ θα γίνεται σε 11 δόσει, ενώ μια οφειλή των 2.000 ευρώ θα εξοφλείται σε 7 δόσει. Επιπλέον, η ρύθμιση θα περιλαμβάνει και ψαλίδισμα των προσαυξήσεων μέχρι 85% ή και 100% με το υψηλότερο ποσοστό να εφαρμόζεται σε εφάπαξ εξοφλήσει των οφειλών.